Χαίρετε φίλες και φίλοι εδώ από το κλειστό του Περιστέριου, όπου σήμερα για την 7η αγωνιστική της Development League οι σκακιστές αντιμετωπίζουν τους ACs. Οι σκακιστές από τη μία με ρεκόρ 4-1 κοντά στους ACs, οι οποίοι μετρούν 3 νίκες όσες και ήττες, 3-3 το ρεκόρ τους. Ξεκίνησε μόλις και το παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη επίθεση στην κατοχή τους. Από κοντά θα έρθει μια άστοχη προσπάθεια από τον Μορφόπουλο. Κανδυράκι τώρα για τους κακιστές. Γίνει το λάθος Κοντακιώτης. Κρατάει ο Μπατζάκας και ο Κοντακιώτης. Αργυρόπουλος θα εκτελέσει για 3, δεν έρχεται το πρώτο καλάθι. Κακιστές τώρα, το 0-0 παραμένει. Μπαλάκι στον Κουρβέλο. Κανδυράκης. Μπέλο στα δεξιά, 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους κακιστές. Μελαφθένει στον Κανδυράκη, όπως θα επιχειρήσει ένα σουτ 3 πόντων. Δεν έρχεται το πρώτο καλάθι στο μάτς. Πήρε ο Μπατζάκας. Κοντακιώτης. Σκαστή πάσα, προσποίηση και θα κερδίσει και το φάουλο Αργυρόπουλος. Στη γραμμή ο Αργυρόπουλος προς τα στοχή στην πρώτη, παραμένει το 0-0. Τώρα θα ανοίξει το σκορ για το 0-1. Βέλος αφήνει έξω τον Κανδυράκη, ζητάει και παίρνει ο Αθανασίου. Μιχαηλίδη σε μια προσπάθεια η οποία θα είναι και εύστοχη. Και η πάσα για τον Γιατζιτζόγλου, ο οποίος θα σκοράρει και θα κερδίσει και το φάουλ. 2-3 τώρα για τους Aces, οι οποίοι παίρνουν και πάλι μπροστά. Έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο παίχτης των Aces. Θα στοχίσει όμως Χαϊλίδης. Κανδυράκης είναι στη γωνία, θα εκτελέσει για τρισούτο, τώρα θα έρθει το τρίποντο. Μορφόπουλος. Πήρε ο Μπατζάκας. Πες με τον Κοντακιώτη, του φύγει μπάλα από τα χέρια. Καθαρή άμυνα από τους σκακιστές. Όμως θα γίνει το λάθος και από την πλευρά των γηπεδούχων. Θα μπορέσει να συγκρατήσει ο Κουρβέλος για να φτάσει σε ένα τελείωμα στην φάση. Από κοντά σηκώνει το Γιατζιτζόγλου, δεν μπαίνει το καλάθι. Κανδυράκης στην κορυφή ο Αθανασίου, ο οποίος προσποιείται για να πλησιάσει, δεν θα σκοράρει όμως με το lay-up. Παραμένει το σκορ στο 2-3. Μπατζάκας από κοντά θα σκοράρει για το 2-5. Χατζάκης τώρα για τους άσπους. Πήρε ο Γκουρβέλος. Χατζάκης ξανά. Δεν θα το επιτρέψει να περάσει ο Μπατζάκας. Σε αμυνα ζώνης η Aces.
ψηλή πάσα. Μετά έχει όμως κάποιον αποδέκτη. Εδώ θα τρέξει, θα προλάβει την μπάλα, αλλά ο Αργυρόπουλος έχασε μια πολύ εύκολη ευκαιρία νομίζω. Μουρβέλος από τη γωνία, μπαίνει και βγαίνει μπαλάτυχος εδώ ο Μιχαηλίδης, πήρε το rebound από τον Κοντακιώτη και κέρδισε και το φάουλ επίσης. Φάουλ νούμερο 2 και για τους Aces από δύο, έχουν οι δύο ομάδες. Μιχαηλίδης θα χάσει την πρώτη. Παραμένει το 2-5 έπειτα από την πρώτη άστοχη βολή. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, 0-2. Γιατί το γλουμάζεσαι. Δεν έκανε τελικά τη μακρινή πάσα. Ο Ντακιώτης. Ο Μπατζάκας. Περιστροφή εκεί ανάμεσα από τρεις. Η άμυνα των Σκακιστών, πήρε ο Γκουρβέλος, ο οποίος κατεβάζει τώρα για τους γηπεδούχους. Αντιράκης. Τσεκάρει τώρα τις επιλογές του, πασάρει και πάλι στον Γκουρβέλο. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα από τον, τον Χατζάκη. Σε 5 και 40 ακόμα στην πρώτη περίοδο, το σκορ χαμηλό στο 2-5. Κοντακιώτης έκοψε ο Μορφόπουλος, αλλά η πάσα του δεν πέρασε για τον Αργυρόπουλο. Γκουρβέλος τώρα. 2-2 μπροστά, ο Κουρβέλος πέρασε, δεν σκόραρε, μάζεψε το rebound ο Γιατζιτζόγλου. Χατζάκας οργανώνει ακόμα μία επίθεση για τους Aces, δυναμική άμυνα των Αθανασίου. Δεν επέτρεψε στην μπάλα να φτάσει στον Κοντακιώτη. Κοντακιώτης τώρα για 2 πόντους, δεν έρχεται το καλάθι από τον Γιώργο Κοντακιώτη. Παίρνει ο Καρδυράκης. Χατζάκης έπαιξε με τον Μιχαηλίδη, έκανε την προσπίση εκείνο, δεν μπορούσε όμως να νικήσει τον Αργυρόπουλο, που τον έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Χατζάκας, σταματάει ο Καρδυράκης για Ζιτζόγλου. Από κοντά θα κοπεί ο Αργυρόπουλος. Χατζάκας τώρα είναι μόνος του για 2 πόντους, θα εκτελέσει εύστοχα 2-7. Και πάλι ο Μπατζάκας δίνει τη λύση στους Aces και στέλνει την ομάδα του στους 5. Μουρβέλος. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα. Μπατζάκας έχει στον ευνηδιασμό, τον σταματάει με φόλου ο Μιχαηλίδης. Εν έχουμε και την πρώτη διακοπή στο μάτς από τους Σκακιστές για το time out. Επιστρέψαμε μετά το time out των Σκακιστών, οι οποίοι είδαν να ξεκινήσει καλά το παιχνίδι. Μόλις 2 πόντους έχουν καταφέρει να βρουν σε σχεδόν 6 λεπτά παιχνιδιού που έχουμε διανύσει μέχρι στιγμής στην πρώτη περίοδο. Με την άλλη, ο Μπατζάκας θα ανεβάσει το σκορ στο 2-8. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη βολή του. Θα ευστοχίσει και σε αυτή, 2-9 τώρα. Ο Μπατζάκας, ο οποίος έχει ευστοχίσει σε 3 σερί προσπάθειες για τους Aces. Γκουρβέλος. Πάσα δίπλα στον Γερογιάννη, ο οποίος έχει περάσει το μάτι για τους Σκακιστές. Ανδυράκης προσποιείται, αποφεύγει το μαρκάρισμα και θα εκτελέσει για 3. 5-9. Πρώτο τρίποντο στο μάτς για τους γηπεδούχους, διαχειρός Κανδυράκη. Μπατζάκας. Για Ζιτζόγλου, θα φτάσει κοντά και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 5-11. Κανδυράκης τώρα παίρνει την μπάλα από τον Χατζάκη για να αναλάβει να οργανώσει αυτή την επίθεση της ομάδας του. Μουρβέλος. Χατζάκης του δίνει και πάλι έξω. Θα το πάρει εκείνος από την κορυφή. Δεν θα έρθει όμως το δεύτερο τρίποντο για τους Σκακιστές. Ήταν άτυχος εδώ νομίζω ο Μπουρβέλος, καθώς η μπάλα του παίξε άσχημο παιχνίδι. Περάκης φτάνει μέχρι μέσα και σκοράρει.
5-13. Τελευταίο τρίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Ο Μιράκης άφησε στον Γερογιάννη. Ακινδυνευμένη πάσα, την κατάλαβε ο Τσιότρας, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι. Θανασίου. Τα δεξιά, πολύ καλή άμυνα του Κοζανίδη. Και η μπάλα είναι για τους Aces. Ακόμα μια καλή άμυνα εδώ από τους φιλοξενούμενους. Το Κοζανίδη να βάζει το στόπ στον Αθανασίου. Μπατζάκας τώρα είναι μόνος ο Περάκης. Ανενόχλητος, θα πάρει το τρίποντο και τιμωρεί. 5-16. Κάκιστη αντίδραση από την άμυνα των Σκακιστών στη συγκεκριμένη φάση. Και πάρα πολύ χώρο αλλά και πολύ χρόνο ο Περάκης για να σημαδέψει σωστά και να στείλει την ομάδα του στο σύν 11. Θα απαντήσει όμως ο Γερογιάννης. 8-16. Τσιότρας, πυρομπατζάκας και πάλι αφήνουν το τρίποντο. Μπατζάκας θα εκτελέσει, βρήκε σίδερο η προσπάθεια όμως. Λίγο χαμένη εμφανίζεται εδώ η άμυνα των γηπεδούχων. Κάποια συνεννοησία μάλλον θα προέκυψε με τα μαρκαρίσματα. Χατζάκης βρέθηκε εκεί σε πλεονεκτική θέση, το χασε όμως. Μπατζάκας, ευνηδιασμός για τους Aces, θα τελειώσει μόνο στη φάση αλλά όχι καλά. Θανασίου. Πιέζεται από πίσω, έχει γίνει το φάουλο από τον Τσιότρα. Φάουλ νούμερο 3 για τους Aces, οι οποίοι θα προχωρήσουν τώρα σε μία αλλαγή. Ο Μπατζάκας θα καθίσει στον πάγκο στην θέση του. Πέρασε ο Μαραβέλιας. Καλυράκης, θα γίνει το λάθος από την επαναφορά του Γκουρβέλου. Φινόδωρο εδώ από τους σκαγιστές. Έχουμε νέα τετράδα στο μάτς από τους σκαγιστές Μπουργαζάς, Αντωνάκης, Μιχαηλίδης και Μεγαγιάννης. Πέρασαν στο παρκέ. Ο ίδιος που έμεινε, ο μόνος που έμεινε ίδιος είναι ο Γερογιάννης από την προηγούμενη πεντάδα. Τσιότρας. Δεν βγήκε συνεργασία. Μπουργαζάς δεν θα προλάβει. Είναι ο λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων, των γηπεδούχων. Οι επιτρέπουν στους Aces να επιστρέψουν γρήγορα στην επίθεση ξανά. Τσιότρας. Για Ζιτζόγλ, με συγχωρείτε. Κόντρα σε δύο, δεν θα πετύχει το καλάθι. Κύλησε η μπάλα στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Αντωνάκης τώρα. Κύριο Μπουργαζάς παίζει με τον Γερογιάννη. Θα το πάρει το τρίποντο αυτός. Η μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει και καθαρίζει ο Κοζανίδης. Μαραβέλιας. Περάκης. Κάνει το φόλο ο Αντωνάκης. Μπαλά πάει στο πλάι. Περάκης την επαναφορά. 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Τσιότρας. Στην κορυφή ο Μαραβέλιας. Πήγε πάνω του Μπουργαζάς. Έγινε το κλέψιμο ο Μιχαηλίδη. Μόνος θα ακολουθεί και ο Μεγαγιάννης. Αυτός θα πάρει, του δίνει και πάλι. Βρέθηκε κοντά, έχει γίνει το φαουλ. Μετράει το καλάθι κανονικότατα. 10-16. Στους 6 τώρα. Μειώνει ο Μιχαηλίδης. Και αν εκτελεί σκέψη την βολή, θα ρίξει την διαφορά στους 5. Μιχαηλίδης που βάζει και την βολή. Το σκορ στο 11-16. Μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Περάκης. Τσιότρας βγήκε για να πάρει και να εκτελέσει ο Μαραβέλιας. Η μπάλα στο σίδερο θα καταλήξει και πάνω από το ταμπλό. Κατοχή για τους κακιστές. 14,1 στο ρολόι. Τόσο έχουν στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο μείον 5.
Μεγαγιάννης. Χαϊλίδης αφήνει στον Αντωνάκη, 7 δευτερόλεπτα, 6 τώρα. Μεγαγιάννης ψάχνει επιλογές, ο Μπουργαζάς θα εκτελέσει για 3 και το βάζει! Εκτελεί ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος ο Μπουργαζάς για το 14-16. Οι σκακιστές πλησιάζουν με αυτή την τρίποντη εκτέλεση στο μείον 2. Και το τέλος της πρώτης περίοδου βρίσκει το σκορ στο 14-16. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες σιγά σιγά για να πούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, 14-16. Οι σκακιστές κατάφεραν προς το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου να ρίξουν τη διαφορά στους δύο πόντους. Δεν έγινε η κίνηση από τον Μεγαγιάννη, γι' αυτό έγινε και το λάθος. Όμως ο Μιχαηλίδης διόρθωσε και θα έρθει η σοφαριστή τώρα από το 16-16. Βεράκης. Ρωμαραβέλιας. Εκτέλεση από μέσα, από όσο περίεργο από τον Αργυρόπουλο, που βρήκε στο 16-18. Ρονάκη στην Μπουργαζά. Χαϊλίδης ανάμεσα από δύο, εκτέλεσε, δεν το βάλε. Μάτι στο rebound. Ο Αργυρόπουλος. Θέλω να πούμε γρήγορα μπροστά με τον Νίκο Κοντακιώτη, η Aces. Παραβέλια σώζει. Πάνω στον πιέζει ασφιχτικά ο Γερογιάννης, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Πρέπει να συνεχιστεί το μάτς καθώς δεν είχε δείξει ποιος έκανε το φάουλο ο ρέφερι. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να παίξουμε και πάλι. Μαραβέλιας. Πήρε ο Αργυρόπουλος. Πέρασε από τον Μιχαηλίδη, αλλά τον σταμάτησε αντικανονικά εκείνος. Στρέφει ο Αθανασίου στο παρκέ για τους κακιστές. Παίρνει την θέση του Μιχαηλίδη. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό των Γεταντούχων στη δεύτερη περίοδο. Περάκης. Πέρασε από τον Μπουργαζά. Δεν πέρασε όμως η πάσα του από τον Αθανασίου. Μπουργαζάς τώρα. Αθανασίου. Ρε τα βήματα, έφτασε μέχρι το τέλος. 18 όλα. Μαραβέλιας. Κυροπεράκης, παίξει πάνω τον Αντωνάκη, του κάνει το φάουλ. Τρίτο φάουλ των σκακιστών. Παραβέλιας, ζήτησε ο Αργυρόπουλος, ο οποίος σε βγει μπροστά τον Μεγαγιάννη, παλεύει. Και βγάζει έξω ο Παιξτονέησης για να πάρει το τρίποντο και να το βάλει ο Νίκος Κοντακιώτης. 18-21. Συν 3 τώρα για τους Aces. Μεγαγιάννης στον Αθανασίου. Κοντρά σε δύο ψωμένα χέρια, εκείνος δεν θα τα καταφέρουν. Περάκης πήρε. Έκανε βήματα, μεταφορά, με συγχωρείτε. Λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ζητούν και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out των Aces. Η επίθεση είναι τώρα για τους σκακιστές. Αντωνάκης παίζει με τον Μεγαγιάννη. Και θα αφήνει έξω τον Μπουργαζά. Πέρασε από τον Κοντακιώτη. Ο έτερος Κοντακιώτης, ο Νίκος, είναι εκείνος που θα τον σταματήσει με φάουλ. Πρώτο ομαδικό των φιλοξενούμενων. Μεγαγιάννη στον Αντωνάκη. Για την προσπάθεια εκείνος δεν καταφέρει να πετύχει κάτι, η μπάλα παραμένει στους σκακιστές. Οχτώ δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδούχων. Στην επαναφορά ο Θανασίου. Όχι, αφήνει στον Αντωνάκη τελικά. Μεγαγιάννης. Παίρνει και πάλι. Θα εκτελέσει, κόβεται όμως, πολύ καλή άμυνα από τον Νίκο Κοντακιώτη.
ο οποίος δεν επέτρεψε τον Μεγαγιάννη να εκτελέσει, τον ανάγκασε να κάνει και βήματα. Και έτσι πέρασε να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση από τους γηπεδούχους. Μπατζάκας, τώρα για τους Aces. Παραβέλιας. Και πάλι Μπατζάκας τώρα στα αριστερά. Μπουργαζάς παίζει δυναμική άμυνα. Τον δυσκολεύει. Ο Ζανίδης στέκεται. Αστοχή, ο Αλκυρόπουλος, με συγχωρείτε, ήταν. Μεγαγιάννης. Τραθανασίου. Ντονάκης συμπαλαγύρισε και έφτασε στον Γερογιάννη, ο οποίος τον στόχησε στο σύντριο πόντων. Μπατζάκας, ωραία αποφύγει τον Αντωνάκη. Παραβέλιας, Μεγαγιάννης, λένε κανονική άμυνά του. Και έτσι γίνεται και το τέταρτο ομαδικό των Σκακιστών. Μπουργάζας θα καθίσει στον πάγκο. Πέρασε στο μάτς ο Μπουρβέλος. Επαναφορά τώρα η Aces. Στο μάτς επέστρεψε και ο Κανδυράκης με τους σκακιστές. Ο Δακιώτης έχασε. Μπουρβέλος, ηρεμία ζητούν από την πλευρά τους σκακιστές. Κανδυράκης. Ο Αντωνάκης, ο οποίος οργανώνει τώρα, ζητάει κινήσεις. Κανδυράκης, ο Μεγαγιάννης, έχει κοντά για να πάρει. Αθανασίου. Κάνει το φαουλ ο Κοντακιώτης. Ο Γιώργος Κοντακιώτης, γιατί έχουμε και τον Νίκο στο παρκέ. Παραβέλιας τώρα θα περάσει εκτός στο παρκέ για λογαριασμό των Aces, ο Ευμορφόπουλος. Μεγαγιάννης. Μπουρβέλος ξανά στον Μεγαγιάννη. Θέλει να πλησιάσει και να σπάει στο φλότερ και το βάζει. 20-21. Μπατζάκας. Θα εκτελέσει ο Αργυρόπουλος. Δεν βρήκε στόχο όμως από μακριά. Μεγαγιάννης. Κανδυράκης αφήνει στον Μπουρβέλο, ο οποίος είναι στη γωνία. Θέλει να πάει κοντά, ο Μορφόπουλος του κάνει το φαουλ. Είναι τρίτο ομαδικό για τους Aces. Ντονάκης. Παίρνει και πάλι, μπάλα θα καταλήξει στον Γκουρβέλο, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν το βάζει όμως. Μορφόπουλος, ο Μπατζάκας κατεβάζει για τους Aces. Κυρόπουλος, του φύγει μπάλα από τα χέρια, κατέληξε σε εκείνα του Κανδυράκη. 5,5 λεπτά ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπουρβέλος, Κανδυράκης είναι στη γωνία. Σημαδεύει και φτωχή. 23-21. Και πάλι μπροστά οι σκαγιστές. Με το τρίποντο από τον Κανδυράκη. Νίκος Κοντακιώτης. Και τώρα ο Γιώργος για να γυρίσει άτσαλο τελείωμα. Μπατζάκας ανανεώνει την επίθεση. Ανανεώνει την επίθεση, καθώς δεν έχει βρει στο Στεφάνι μπάλα, ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Κοντακιώτης κερδίζει το φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την πλευρά των σκακιστών. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου θα είναι βολές για τους Aces. Έξω η πρώτη. Ο Ρουφονταγιώτης έτοιμος για την δεύτερη. Τη χάνει κι αυτή. Δεν μπορούν όμως να καθαρίσουν το rebound τους σκακιστές. Ο Ντονάκης τώρα θα καθίσει στον πάγκο στην θέση του. Πέρασε ο Χατζακής, ο Ντονάκης ο οποίος έχει σκορδωθεί και με τρία φάουλ. Τον τραβάει η ομάδα του για να τον προστατεύσει. Ο Ντονάκης παίζει κοντά στο Χατζάκη, θα του φύγει μπάλα. Αθανασίου. Θα συμπαράσουν Χατζάκη, πήρε ο Μεγαγιάννης. Αθανασίου ξανά Χατζάκης.
πάνω του δύο αντίπαλοι. Κανδυράκη ζητάει στην απέναντι πλευρά για να εκτελέσει για τρεις, αυτή τη φορά θα βρει σίδερο. Μπατζάκας πάει μόνος του, αστοχή όμως. Μανασίου πήρε το αμυντικό rebound. Θα επιχειρήσει μια μακρινή πάσα για τον Χατζάκη, δεν μπορεί να την υποδεχθεί εκείνος. Θα γίνει το λάθος από την πλευρά του Σκαγιστών. Τόσο έχουμε και τα χειροκροτήματα από τον Πάκο των Γηπεδούχων για να ενθαρρύνουν τους συμπαίκτες τους. Σκαγιστές οι οποίοι προέρχονται από την νίκη κόντρα στους Golden Boys με 69-64. Ενώ από νίκη προέρχονται και οι Aces κόντρα στους Athens του Blakers, τον οποίο είχαν επικρατήσει με 61-70. Ματζάκας στον Τσιόδρα, ο οποίος γύρισε στον Γιατζόγλου, με συγχωρείτε, έκλεψε ο Γκουρβέλος. Τον ρίχνει στο πάρκι ο Μπατζάκας, ο οποίος παραδέχεται και το φόλ, θα δώσει τώρα και τα χέρια τους δύο συμπαίκτες, ή οι δύο αντίπαλοι. Στην επαναφόρα τώρα οι Σκακιστές. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό των Aces, από το επόμενο θα έχουμε βολές για τους γηπεδούχους. Κανδυράκης πήρε. Ψηλά για να τον πιέσει. Μένει ο Αργυρόπουλος. Κουρβέλος. Κρατάει ο Κουρβέλος στα 11 δευτερόλεπτα. Επιχειρήσει να πάει και μόνος στην προσπάθεια. Κερδίζει τελικά το φαουλ από τον Γιάννη Τζόγλου. Τώρα συμπληρώθηκαν τα ομαδικά και από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Ο 5 ομαδικά και για τις δύο ομάδες. Κουρβέλος στημένος στη γραμμή, έτοιμος για την πρώτη. Θα τη χάσει. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή για το 24-21. Ματζάκας, Πυρομορφόπουλος, αλλάζει χέρι στον αέρα. Δεν βάζει το καλάθι, όμως είναι εκεί ο Αργυρόπουλος για να σκοράρει 24-23. Ένα Γιάννης. Και ο Κουρβέλος πάει προς τα μέσα. Δεν κατάφερε κάτι. Θανασίου κάνει βήματα. Τα λέει με τον ρεφέρι ο Θανασίου για τη συγκεκριμένη φάση. Εξήγει εκείνος τι έκανε λάθος, ενώ ο Μιχαηλίδης θα περάσει ξανά στο παρελθόν για τους Σκακιστές. Μεγαγιάννης θα καθίσει στον πάγκο. 3 και 18 ακόμα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Πιότρας. Μένει ξανά τον Γιατζιτζόγλου. Θα σηκωθεί για δύο. Μάζεψε ο Θανασίου. Κατεβάζει. Και τον Κουρβέλο πάσα πίσω από την πλάτη, αποδέχτηκε ο Κανδυράκης, ο οποίος απέφυγε ωραία και έμεινε μόνος του για να εκτελέσει και να το βάλει κιόλας 27-23. Ακόμα μία τρίποντη εκτέλεση εύστοχη από τον Κανδυράκη. Συν 4 τώρα για τους Σκακιστές. Γυρόπουλος άφησε στον Μπατζάκα. Τώρα θα καταλήξει και πάλι στα δικά του χέρια. Παλεύει και κόντρα στον Κουρβέλο, γλιτώνει τα βήματα, Μπατζάκας θα το πάρει για δύο. Μορφόπουλος όμως ανανεώνει, νέο 14. Τρίποντο τώρα άστοχο από τον Αργυρόπουλο και έχει γίνει επιθετικό φάουλ. Το έχει κάνει ο Γιατζιτζόγλου. Νομίζω ο Μπατζάκας ότι το έχει κάνει εκείνος, γι' αυτό και διαμαρτυρόταν. Στος ορέφερη έδειξε πως ο Γιατζιτζόγλου έκανε την παράβαση και στέλνει τώρα τον Κουρβέλο στην απέναντι πλευρά για να εκτελέσει δύο βολές νωρίτερα. Υπενθυμίζω, ο ίδιος αυστόχησε στην μία από τις δύο. Τώρα θα χάσει ξανά την πρώτη. Θέλει την δεύτερη, θα τη βάλει πάλι μία στις δύο από τον ίδιο, 28-23. Πήρε ο Αργυρόπουλος.
θέλει να γυρίσει και θα σημαδέψει ως τα 28-25. Μιχαηλίδης, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Αθανασίου. Μιχαηλίδης πήρε την ασίστ του Αθανασίου και θα σκοράρει για το 30-25. Πολύ ωραία η κίνηση από τον Αθανασίου. Ενώ εδώ ο Κανδυράκης θα παίξει ωραία άμυνα. Θα σταματήσει την πάσα πριν φτάσει εκείνη στον Μορφόπουλο. Συνεννοησία εδώ από τους Aces, προλαβαίνει όμως ο Τσιότρας. Και θα πάει και μόνο στη φάση μέχρι το τέλος του δρόμου για το 30-27. Εκεί που παραλίγο να γίνει το λάθος από τους Aces, κατέληξαν τελικά να παίρνουν και τους δύο πόντους από τη συγκεκριμένη φάση. Και να πλησιάζουν τώρα στο μείον 3. Μπουρβέλος. Μπατζάκας, παίρνει το screen. Ο Γκουρβέλος, μπάλα στον Χατζάκη, για 3 είναι το σούτ, αλλά είναι κακό. Σιώτρας τώρα τρέχει στην άλλη πλευρά. Θα νικήσει στον αέρα τον Αθανασίου και θα σκοράρει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 30-29. Συλληπόσα τώρα θα γίνει το κλέψιμο από τους Aces, ακόμα μια προϋπόθεση για ευνηδιασμό εδώ από τους φιλοξενούμενους που θα καταλήξει ξανά στο καλάθι ο Αργυρόπουλος. Θα σκοράρει και θα βάλει μπροστά την ομάδα του με 30-31 και αναγκάζει και έτσι τους σκακιστές να καλέσουν time out. Με ένα σερί 6-0 οι Aces κατάφεραν να περάσουν και πάλι μπροστά με τον Αργυρόπουλο. Νωρίτερα να διαμορφώνει το 30-31, 53 δευτερόλεπτα ακόμα πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Χατζάκης. Θανασίου προσποιείται. Μορφόπουλος απλώνει το χέρι του και του κάνει το φάουλ. Έχουμε βολές για τον Αθανασίου αυτή τη φορά. Υπενθυμίζω συμπληρωμένα ομαδικά και από τις δύο πλευρές, ενώ είναι και το τρίτο φάουλ του Μορφόπουλου στο μάτς. Θανασίου στη γραμμή. Όμως θα εκτελέσει την πρώτη, την οποία και θα βάλει. 31-31. Χάνει τη δεύτερη. Μπατζάκας. Παίρνει ξανά τον τον Γιατζιτσόγλου. Αργυρόπουλος κλείστηκε. Ωραία μπάλα στον Ευμορφόπουλο, ο οποίος εκτελεί για 3. Δεν θα σωθεί εδώ η κατάσταση από τους φιλοξενούμενους. 19 δευτερόλεπτα όλα για τους σκακιστές. Ακούμπησε τελευταίος ο Αθανασίου και έτσι έγινε το λάθος. Οι Aces επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση. 15,3 στο ρολόι. Μορφόπουλος στον πάγκο για τους Aces, ο Περάκης. Πέρασε την θέση του, τώρα θα κάνει και την επαναφορά. Μπατζάκας. Ζητάει και παίρνει ο Αργυρόπουλος. Μπατζάκας θα εκτελέσει από την κορυφή πιεζόμενος. Το rebound από τον Μπουργαζά, 4 δευτερόλεπτα, 3. Γκουρβέλος στα 2 δευτερόλεπτα από πολύ μακριά, δεν έρχεται το buzzer beater. Και έτσι τελειώνει το δεύτερο δεκάλεπτο με το ισόπαλο 31-31. Πολλά έτοιμα για να μπούμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο του, στο τρίτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. 31-31 το σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι σκακιστές κατάφεραν να πάρουν μια απόσταση 5 πόντων. Με τον Κανδυράκη ειδικά να κάνει πολύ καλή δουλειά πίσω από τα 6.75. Ωστόσο, γρήγορα μάζεψαν την απόσταση Aces με ένα σέρι 6-0. Κατάφεραν να περάσουν και πάλι μπροστά, ενώ το δεκάλεπτο έκλεισε με τη μία βολή του Αθανασόπουλου. Του Αθανασίου, με συγχωρείτε, ο οποίος έγραψε το 31-31, με το οποίο ξεκινάμε και τώρα στην τρίτη περίοδο. Φάουλ μακριά από την μπάλα στον Μιχαηλίδη τώρα.
νέο 14 για τους σκακιστές. Χατζάκης, Κουρβέλος, Αθανασίου, Μεγαγιάννης και Μιχαηλίδης στην πεντάδα των σκακιστών, ενώ από την άλλη έχουμε Περάκη, Μπατζάκα, Γιαζιτζόγλου, Σιώτρα και το 30 τον Αργυρόπουλο. Θα έρθω καλά τελικά από τον Γιαζιτζόγλου. 31-33. Κουρβέλος στον Μεγαγιάννη. Μπαλαιστά στον Αθανασίου, έχει μπροστά του εκείνο στον Αργυρόπουλο. Μαζί πλάτη, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τους άσπρους. Μιχαηλίδης κάνει βήματα πίσω για να εκτελέσει για 3. Δεν είναι καλή εκτέλεση όμως, δεν βρήκε την μπάλα στο στεφάνι. Και έτσι ολοκληρώνεται και ο χρόνος επίθεσης. Μπάλα γυρίζει πίσω. Καθώς όπως λέει ο ρέφερ, είχε πατήσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτό και σταμάτησε η επίθεση των Aces. Σιώτρας. Περάκης. Πέρα στον Μπατζάκο, ο οποίος βρίσκεται στα αριστερά. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Aces. Τρίποντα από τον Αργυρόπουλο. Αδύναμο σούτ, καταλήγει στο σίδερο η μπάλα. Χαϊλίδης. Χατζάκης του δίνει ξανά. Κοντά στον Γιαζιτζόγλου εκείνος, κερδίζει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Aces, ενώ είναι και το τρίτο από τον Γιαζιτζόγλου. Έτσι τον αποσύρουν στον πάγκο οι φιλοξενούμενοι. Κοζανίδης θα περάσει τη θέση του. Μιχαηλίδης τώρα θα εκτέλεσει την πρώτη και τη βάζει. 32-33. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2 από τον Μιχαηλίδη, 33-33, ακόμα μέσα στο παλιό στο μάτς. Σιώτρας. Παίζει με τον Κοζανίδη. Και τον αφήνει έξω στον Αργυρόπουλο. Και πάλι Σιώτρας στην κορυφή, ζητάει το screen, πάει ο Αργυρόπουλος να το δώσει, πάει αντίθετα όμως ο Σιώτρας. Μπατζάκας, κατεβάζει το χέρι του Μεγαγιάννης και παραδέχεται κιόλας ότι έχει κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τους σκακιστές. Στη γραμμή τώρα ο Μπατζάκας για τους Aces. Μέσα η πρώτη. 34-33. Μέσα και η δεύτερη, 33-35. Βόλος αφήνει στον Μεγαγιάννη, αναλαμβάνει εκείνος να οργανώσει την επίθεση των σκακιστών. Θα γίνει όμως το λάθος, ο Περάκης κατάλαβε και έκοψε την πάσα, 3-2 τώρα. Αριθμητικό πλέον έξιμα Aces, αλλά δεν χρειάζεται να δώσει κάποια πάσα ο Περάκης, τελείωσε μόνος του για το 33-37. Κουρβέλος. Ο Χατζάκης κίνησε τον Μεγαγιάννη και πάλι μπάλα στον Κουρβέλο, που θα περάσει και δεύτερο αντίπαλο. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα, μετράει το καλάθι. 35-37. Το πήρε πάνω του Κουρβέλου στη συγκεκριμένη φάση και έχει και δικαίωμα και για μια βολή. Τρίτο φαουλ μάλιστα για τον Μπατζάκα, ο οποίος θα περάσει γρήγορα εκτός. Μαραβέλιας επιστρέφει στην θέση του. Κουρβέλου στη γραμμή. Αστοχή στην βολή. Παραμένει το σκορ στο 35-37. Περάκης. Κοζανίδης. Και πάλι ο Περάκης. Στο δευτερόλεπτο ακόμα για τους Aces. Κοζανίδης θα εκτελέσει από το ύψος των βολών. Αστοχή. Κουρβέλος.
Αθανασίου για 3. Δεν μπαίνει το καλάθι. Μαραβέλιας μαζεύει το μακρινό rebound. Ζήτσε μπροστά ο Τσιότρας. Τώρα θέλει να επιχειρήσει να τον βρει, αλλά νομίζω πως θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο λογικό εδώ παίκτη των Aces. Όπως και να έχει, το λάθος έγινε. Κουρβέλος. Μεγαγιάννης. Κουρβέλος από την κορυφή. Δεν σημαδεύει ούτε τώρα σωστά. Ο Αθανασίου πήρε το rebound. Χατζάκης τώρα. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Σκακιστών. Κάνει το φάουλ το Μαραβαγιάς. Τέταρτο ομαδικό μάλιστα για τους Aces. Δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν στα 6-19 που μένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι, γιατί θα στείλουν τους αντιπάλους στις βολές. Κουρβέλος συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Κουρβέλος θα αλλοιωθεί η προσπάθειά του. Θα προλάβει ο Μιχαηλίδης να εκτελέσει, αλλά δεν είχε κάποια τύχη στο σούτου. Μαραβέλιας περιμένει και τους συμπαίκτες του να έρθουν στην επίθεση. Πήρε ο Τσιότρας. Και πάρει Μαραβέλιας, ο οποίος έκανε την κίνηση και βρέθηκε στα δεξιά. Ψηλότερα από όλους ο Αργυρόπουλος, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Περάκης. Αργυρόπουλος. Θέλει να αποστάρει, αφήνει έξω τον Περάκη. Στα 2 δευτερόλεπτα θα πάρει το σούτ εκείνος. Δεν μπαίνει το καλάθι. Δεν αλλάζει το 35-37. Πάσα του Κουρβέλου για τον Μιχαηλίδη. Μπροστά από τον Περάκη θα τον νικήσει. 37 όλα. Και πάλι στο σκορ. Το σκορ στην ισοπαλία. Αργυρόπουλος. Και πάνω του Αθανασίου γιατί κάνει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό των Σκακιστών, αλλά ήταν πάνω στο σουτ του Αργυρόπουλου, έτσι. Θα εκτελέσει δύο βολές ο παίκτης των Aces. Μέσα η πρώτη. 37-38. Έξω η δεύτερη. Το rebound στα χέρια του Αθανασίου. Μεγαγιάννης. Κουρβέλος. Αθανασίου. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Τον δυσκόλεψε ο Κοζανίδης και τελικά βγήκε η άμυνα από τους Aces. Περάκης τώρα. 4:40 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Κοζανίδης. Πανωτίνο Μιχαηλίδης, Μαραβέλιας τώρα απέναντι. Την μπάλα στον Αργυρόπουλο, ο οποίος θα σηκωθεί και θα σημαδέψει σωστά για το 37-40. Συν 3 πλέον για τους φιλοξενούμενους. Μεγαγιάννης αφήνει στον Κουρβέλο. Χατζάκης κάνει επιλογή τώρα και πάλι Κουρβέλος. Μιχαηλίδης, υποπίεση το σούτ του. Μαραβέλιας βρέθηκε μπροστά του, Περάκης μάζεψε. 3-3 τώρα στην επίθεση, Περάκης πάει μόνος του. Δεν θα πετύχει κάτι. Μονομαχία εκεί, Χατζάκη και Μαραβέλια. Έχουμε τζάμπολ. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η μπάλα είναι για τους σκακιστές. Χατζάκης. Κουρβέλος είναι μόνος του, άργησε να πάει πάνω του η άμυνα. Δεν το πλήρωσαν όμως εδώ οι Aces. Μπαλά στο παρκέ, διεκδικούμενοι. Οι Aces βγαίνουν νικητές. Πήρε ο Αργυρόπουλος. Πάνω του κολλημένος ο Μεγαγιάννης. Μπαλά έξω στον Μαραβέλια. Θα περάσει εκείνος. Ξεχασμένος μπροστά ο Αθανασίου, ο οποίος φεύγει στον ευνηδιασμό και με το δεξί λέει άπθα σκοράρι για το 39-40. Και έχουμε τώρα το time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων.
συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out. Με τους Aces να είναι στην επίθεση 39-40. Το σκορ κοντά οι δύο ομάδες σε όλη την διάρκεια μέχρι στιγμής. Μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι τώρα είναι αυτή των 6 πόντων, στην οποία προηγήθηκαν οι σκακιστές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τώρα η απόσταση είναι μόλις των 1 πόντο. Με τους φιλοξενούμενους να είναι στην επίθεση. 3 και 15 ακόμα για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου. Πυροκουδανίδης. Μορφόπουλος. Είσαι η μπάλα για να φτάσει στον Κοντακιώτη, ο οποίος θα πάρει μια δύσκολη προσπάθεια. Κουζανίδης παλεύει εκεί, βγαίνει και πάλι σε μια εκτέλεση, αλλά ούτε και πάλι δεν ήρθε το καλάθι για τους Aces. Χατζάκης. Μεγαγιάννης, έκλεψε ο Κοντακιώτης πάνω του Αθανασίου, που ίδως δεν πήδηξε. Τον άγχος όμως και αυτό αρκούσε για να στοχίσει ο Κοντακιώτης. Χατζάκης κοιτάει τον Μεγαγιάννη να πάει κοντά του. Καμιράκης στον Αθανασίου προσποιείται. Θα πάει κοντά, θα τον κόψει ο Κοζανίδης στα ίσα. 2 δευτερόλεπτα και ο Γιάννης είδε το ρολόι και στόχισε στο buzzer beater. 42-40. Πρόλαβε το χρονόμετρο ο Γερογιάννης και σκόραρε για το 42-40. Έχουμε μια παρατήρηση από την στήριξη του στον πάγκο. Με συγχωρείτε, τον Aces. Τρομερό τρίποντο από τον Γερογιάννη, ο οποίος έβλεπε τον χρόνο να τελειώνει. Δεν ήταν και καλύτερες προϋποθέσεις για να σουτάρει. Και τελικά βρήκε το τρίποντο που βάζει μπροστά τους σκακιστές. Θέλει να απαντήσει ο Αργυρόπουλος, θα τα καταφέρει. 42-43. Άμεση απάντηση από την πλευρά των φιλοξενούμενων, διαχειρός Αργυρόπουλου. Και πάλι μπροστά οι φιλοξενούμενοι τώρα. Χατζάκης θα κερδίσει το φάουλο από τον Νίκο Κοντακιώτη. Είναι το πέμπτο των Aces. Έτσι ο Χατζάκης τώρα θα πάει στην γραμμή. Κουρβέλος επέστρεψε το μάτι στην θέση του Μεγαγιάννη. Μέσα η πρώτη. 43-43. Χατζάκης έτοιμος να εκτελέσει την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή, 44-43. Παραβέλιας. Κατέβασε, έφτασε μέχρι τη βολή. Γυρόπουλος παλεύει και κοντά στον Χατζάκη, θα του πάρει το φάουλ. Είναι το τρίτο αυτό των σκακιστών. 1:33 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Στην τρίτη περίοδο, με συγχωρείτε. Έχουμε βολές για τον Αργυρόπουλο. Θα βάλει την πρώτη, 44 όλα. Μέσα και η δεύτερη. 44-45. Χατζάκης. Και ο Μπουρβέλος. Έχουμε φάουλ από τον Κοντακιώτη αυτή τη φορά, το οποίο στέλνει τον Κουρβέλο τώρα στη γραμμή. Βάζει την πρώτη εκείνος, 45 όλα. Βάζει και την δεύτερη, Άδαμφ αυτός, τώρα ο Κουρβέλος, 46-45.
Πάει κοντά ο Μαρχόπουλος, πέρασε τρομερή πάσα για τον Αργυρόπουλο. 46-47. Το μισό καλά θα ανήκει στον Ευμορφόπουλο. Αυτός πέρασε από την τρύπα για την μπάλα. Με τον Αργυρόπουλο να ευστοχή και να βάζει και πάλι μπροστά την ομάδα του. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Κανδυράκης έχοντας αντίπαλο μπροστά του. Δεν σημάδεψε σωστά. Ευμορφόπουλος θέλει να φύγει μπροστά. Ο Γερογιάννης δεν σταματάει με φαουλ. Και έχουμε αντιαθλητικό. Μια αποφάση που παίρνει τις διαμαρτυρίες από την πλευρά των σκακιστών. Τα λένε τώρα εκεί οι παίκτες των δύο ομάδων. Όπως τα λένε και οι δύο διαιτητές τώρα. Να δούμε ποια θα είναι τελικά η απόφαση των ρέφερι. Απλό είναι τελικά το φάουλ, αλλάζει η απόφαση. Είναι το τέταρτο αυτό των σκακιστών. Σειρά των φιλοξενούμενων να διαμαρτυρηθούν. Στην επαναφορά τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται από την πλευρά των Aces αυτή τη φορά, ενώ έχουμε και διακοπή για time out. ακόμα στο ρολόι για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Στρέψαμε μετά από το time out των Aces. Παραβέλιας 46-47, υπενθυμίζω το σκορ. Μορφόπουλος. Έχει ο Αθανασίου πάνω στον Αργυρόπουλο. Έχουμε τεχνική ποινή στον Αθανασίου. Η ένταση συνεχίζεται στο εντός του παρκέ. Στη γραμμή θα πάει ο Αργυρόπουλος. Μιχαηλίδης έχει σηκωθεί τώρα για να πέρασει εκτός ο Αθανασίου. Στη γραμμή είναι ο Αργυρόπουλος, ο οποίος θα στοχίσει στην βολή. Αυτή ήταν η βολή της τεχνικής ποινής. Πάμε τώρα στις δύο βολές για το φάουλ που έγινε νωρίτερα τον Αθανασίου. Μέσα η πρώτη 46-48. Αργυρόπουλος θέλει και την δεύτερη, θα μπει μέσα και αυτή 46-49. 34 λεπτά ακόμα. Ματζάκης. Ο Πέλος του δίνει και πάλι. Ο Κανδυράκης, ξανά Χατζάκης. Μιχαηλίδης από τον Κοζανίδη. 7 δευτερόλεπτα, Κουρβέλος θα εκτελέσει για 3 στην μπάλα στο σίδερο. Ο Μορφόπουλος μαζεύει 14 δευτερόλεπτα όλα για τους Aces. Καραβέλιας κράτησε. Ψάχνει γύρω του μια επιλογή. Παίζει με τον Μορφόπουλο. 3 δευτερόλεπτα, αισθημένη μπάλα στο χέρι του Κανδυράκη. 1 δευτερόλεπτο θα προλάβει το χρονόμετρο. Μπάλα στην κορυφή του ταμπλό και εκτός. Και έτσι τελειώνει το δεκάλεπτο με το σκορ 46-49. Πήγαμε και στο 4ο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο βρίσκει τους Aces να προηγούνται τώρα με 3 πόντους, 46-49. Δείχνει ο φετινός πίνακας. Το σκηνικό παραμένει το ίδιο, χωρίς καμία ομάδα να έχει καταφέρει να ξεφύγει μέχρι τώρα στο σκορ. Τα πάντα παραμένουν ανοιχτά και τώρα στο παιχνίδι. Κανδυράκης έχει κάνει το φάουλ. Για Τζιτζόγλου στη γραμμή.
Πέρασε η πρώτη βολή. 46-50. Για τη Τσόγλου, έρβολη δεύτερη. Καθόλου καλή εκτέλεση. Το σκορ στο 46-50. Κουρβέλος. Κύριο Χατζάκης, ξανά Κουρβέλος, η μπάλα στον Γεωργιάννη. Χατζάκης θέλει να πλησιάσει με το δεξί χέρι, δεν τελειώνει καλά. Μιχαηλίδης πάλεψε και βγήκε κερδισμένος με το επιθετικό rebound. Κανδυράκη στο τρίποντο, δεν μπαίνει το καλάθι. Ποιος θα καθαρίσει, ο Αργυρόπουλος, ο οποίος κέρδισε για το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό, γρήγορα από τους σκακιστές. Μπατζάκας. Μεσούγλου, Κανδυράκη πιένει πάνω του. Μορφόπουλος τώρα παίζει με τον Μπατζάκα. Στα δευτερόλεπτα έκανε το κόψιμο, ο Αργυρόπουλος πήρε και εκτέλεσε 46-52. Συν 6 τώρα για τους Aces. Κανδυράκης. Κουρβέλος στον Μιχαηλίδη, ο οποίος από κοντά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 48-52. Έχει στην επίθεση τώρα με Μπατζάκα. Ζητάει ο Μορφόπουλος, δεν του δίνει ο Μπατζάκας, προτιμάει να παίξει με τον Αργυρόπουλο, του έχει κάνει το φάουλ ο Χατζάκης. Αθανασίου και ο Μπουργάτζας σηκώνουν τώρα για τους κακιστές για να καθίσουν πάγκο. Χατζάκης και Γεωργιάννης. Αργυρόπουλος πήρε από την επαναφορά. Ζητάει το screen, του το δίνει ο Κοζανίδης. Τώρα ψάχνει η πάσα, Μορφόπουλος για τρεις. Το σίδερο η μπάλα, τα χέρια συνέχεια του Μπατζάκα. Για την Τζόγλου πήρε ο Αργυρόπουλος, απέφυγε τον Μπουργαζά πάνω τον Κουρβέλος. Θα σκοράρει ο Αργυρόπουλος για το 48-54. Κουρβέλος τώρα. Μπουργαζάς πέσε τον Μιχαηλίδη, δεν πέρασε η πάσα από τον Αργυρόπουλο. Μακρινή πάσα την κατάλαβε ο Κουρβέλος και πάλι στην επίθεση κακιστές. Αλλά θα κάνουν ακόμα ένα λάθος. Μηδιασμός εδώ, Μπατζάκας, δεν πήγε κανένας πάνω του. 48-56. Και πλέον οι Aces παίρνουν το momentum στην πλευρά τους και ανακάζονται έτσι οι σκακιστές να καλέσουν time out. Επιστρέψαμε μετά το time out των σκακιστών. Βλέπουν τους αντιπάλους να ξεφεύγουν τώρα στο σύν 8. Μεγαγιάννης στον Μπουργαζά. Φανασίου με το δεξί, μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Ζανίδης. Πάλι σκακιστές στην επίθεση. Άστοχο το σούτ. Περνάει ανεκμετάλλευτηκε αυτή η ευκαιρία. Για δύο πόντους στο σούτ του Μπατζάκα, δεν βρίσκει στόχο. Μπάλα στα χέρια του Αθανασίου. 6-53 ακόμα. Απομένουν για την ολοκλήρωση του 4ου δεκαλέπτου και του μάτς. Κολλάει μπάλα στο στεφάνι. Αν την προσπάθεια του Αθανασίου, έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τους κακιστές. Τώρα ζητάνε μία μπάλα για να κατέβει μπάλα από το στεφάνι. Thank you.
υπάρχει τώρα μια διαφωνία ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Τώρα πάει μπάλα στην επαναφόρα για να συνεχιστεί η δράση. Ανδυράκης. Πέρα το βρήκε τον Κουρβέλο. Ανδυράκης κάνει την κίνηση για να βγει στο τρίποδο και να εκτελέσει. Δεν είναι εύστοχος. Αργυρόπουλος. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Έχει γίνει πάνω στον Μπατζάκα. Το έχει κάνει ο Μεγαγιάννης. Αργυρόπουλος φτάνει κοντά, έχουμε βήματα. Ο Μεγαγιάννης. Για τρεις ο Αθανασίου, airball. Κακή επιλογή και εκτέλεση από τον Αθανασίου. Βασικά περισσότερο η εκτέλεση ήταν κακή, η επιλογή δεν ήταν και τόσο άσχημη. Κοντακιώτης θα περάσει το μάτς. Ο Γιώργος Κοντακιώτης πήρε την θέση του Αργυρόπουλου. Μπατζάκα στον Ευμορφόπουλο. Γιώργος Κοντακιώτης στον Μπατζάκα που βρέθηκε στα δεξιά. Θα διεισδύσει, δεν θα σκοράρει, ο ίδιος μαζεύει ξανά την μπάλα. Και πάλι προσπαθεί να κρατήσει. Στο έδαφος θα βρεθεί ο παίκτης των Aces και ο Κοντακιώτης. Έχουμε και πάλι τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τους Aces, οι οποίοι έχουν 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Κοντακιώτης, καθαρή άμυνα. Ανδυράκης ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκεται τον Γκουρβέλο. Έκλεισε εκεί η άμυνα των Aces και έτσι απέτρεψε και το καλάθι. Ενώ συνέχεια θα βρεθεί στο έδαφος και ο παίκτης των φιλοξενούμενων, ο Τσιότρας. Ο Γιαζιτζόγλου είναι, με συγχωρείτε, ο οποίος πήρε το follow από τον Γκουρβέλο. 5 ομαδικά για τους σκακιστές, κάτι που σημαίνει ότι μεταφέρομαστε στην άλλη πλευρά. Εκεί όπου θα πάει τώρα ο Γιαζιτζόγλου για να εκτελέσει το ζευγάρι των βολών. Έξω η πρώτη βολή. Γιαζιτζόγλου τώρα εκτελεί την δεύτερη. Θα καταλήξει έξω και αυτή. 0-2. Θανασίου. Πιέστηκε εκεί από τον Κοζανίδη και έγινε το κλέψιμο. Αδράνησε εδώ ο Θανασίου, δεν είδε γύρω τι συνέβαινε. Για Τζιτζόγλου τώρα, αφήνει στον Μπατζάκα. Αν επιλογές αυτός, Ευμορφόπουλος πήρε, του δίνει ξανά. Για Τζιτζόγλου με πλάτη, δεν μπόρεσε να γυρίσει. Κοντακιώτης αυτός θα εκτελέσει τη λήξη του χρόνου και θα το βάλει. 48-58 διαχειρός Γιώργου Κοντακιώτη, διαφορά πάει στους 10. Σε ένα καθοριστικό σημείο, 5 λεπτά σχεδόν πριν τη λήξη του μάτς. Κάτι που αναγκάζει τους σκακιστές να καλέσουν time out. Στην επαναφορά οι σκακιστές. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς, 48-58 διψήφια η διαφορά υπέρ των φιλοξενούμενων. Ανδυράκης. Γκουρβέλος πέρασε δυνατή του η πάσα για τον Μιχαηλίδη, θα σκοράρει εκείνος και θα κερδίσει και το φάουλ. 50-58. Στη γραμμή τώρα ο παίκτης των σκακιστών. Έπειτα από το πρώτο ομαδικό, αυτό ήταν και το πρώτο ομαδικό μόλις τον έστει στο 4ο δεκάλεπτο. Θα βάλει και την βολή ο Μιχαηλίδης, θα μειώσει σε 51-58 τώρα. Ο
Χιόρτας. Χιόρτας, με συγχωρείτε. Χειροκοντακιώτης. Μπατζάκας. Κρατάει ο Μπατζάκας στα 7 δευτερόλεπτα. Χιόρτας, κάποιος πρέπει να εκτελέσει από τους Aces. Θα το κάνει ο Κοντακιώτης. Υποπίεση όμως δεν καταφέρει να πετύχει κάτι. Κουρβέλος. Σταματάει με φάουλ ο Τσιότρας, έχουν φάουλ να δώσουν. Οι φιλοξενούμενοι έχουν ακόμα δύο. Και όπως είναι λογικό θέλουν να τα εκμεταλλευτούν σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Κανδυράκης. Κουρβέλος. Συνεχίζει πάνω του είναι ο Τσιότρας. Παλάξει στον Κανδυράκη, θα σηκωθεί για τρεις εκείνος και το βάζει. Μεγάλο καλάθι, ανάσα για τους κακιστές. 54-58 τώρα για τους, το σκορ. Και έχουμε το time out από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Τέσσερις πόδι χωρίζουν τις δύο ομάδες. 54-58 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. 4 λεπτά πριν το τέλος. Ο Τακιώτης πήρε από τον Μπατζάκα. Κατευθείαν πάνω του 3 για να τον κλείσουν. Μπατζάκα θέλει να πλησιάσει, δεν τα καταφέρνει. Αλλά παραμένει στις θέσεις. Τσιότρας. Σπρώχνει ο Χατζάκης και έχουμε φάουλ. Και βολές για τον Τσιότρα. Ο οποίος παίρνει και το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. Για την προσπάθειά του. Αυτό είναι το τέταρτο του Χατζάκη. Κακή η πρώτη βολή από τον Τσιότρα. Έξω και η δεύτερη, όμως η σφαλιάρα από τον Γιατζιτζόγλου. Έστειλε την μπάλα και πάλι στα χέρια του Τσιότρα. Ο Δακιώτης από μέσα απόσταση, δεν είναι καλό το σούτ. Σώζει ο Αθανασίου, πήρε ο Κανδυράκης. Κουρβέλος, στο έδαφος ο αντίπαλος του φτάνει μέχρι το τέλος, ανάποδο lay-up. Και το σκορ στο 56-58. Στο δίποδο πλέον πλησιάζουν οι σκακιστές. Μπατζάκας. Τσιότρας. Σκιαστή πάσα για τον Αργυρόπουλο. Μπατζάκας τη δίνει ξανά. Έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Συνέχεια στο μάτς. Δίποντο ισοφαρίζουν. Τρίποντο περνούν μπροστά οι σκακιστές. Μπουρβέλος. Στα δεξιά παίρνει το σκρίν από τον Μιχαηλίδη. Θέλει να παίξει μαζί του, δεν τα καταφέρνει όμως. Μπατζάκας. Παίγει μπροστά του, δίνει χώρο ο Μπουρβέλος. Μπατζάκας τσεκάρει γύρω του. Πήρε ο Γιατζιτζόγλου. Τσιότρας τώρα. Τσιότρας θέλει να περάσει. Φάουλ από τον Αθανασίου. Νέες βολές για τους Aces. Ο Τσιότρας θα πάει στη γραμμή. Στο μάλιστα ήταν και το τέταρτο φάουλ του Αθανασίου στο μάτς. Τσιότρας ο οποίος υπενθυμίζω ότι νωρίτερα αστόχησε και στις δύο βολές που εκτέλεσε. Κάνει τώρα ξανά την πρώτη. Θέλει τώρα την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 56-59, μαξιλαράκι τριών πόντων για τους Aces. Χατζάκης. Κοιτάει το σκρίνι από τον Μιχαηλίδη. Είναι πάνω του Κοντακιώτης, ο οποίος θα του κάνει το φάουλ. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό των Aces. Βέλος πάει στην επαναφορά. Μετάξε την μπάλα έξυπνα στην πλάτη του Γιατζιτζόγλου. Ο Μπουρβέλος καθώς δεν έβρισκε διαθέσιμο συμπαίκτη.
Χανδυράκης του δίνει χέρι με χέρι. Χαϊλίδης παίζει με πλάτη Αθανασίου τώρα για την ισοφάριση, η οποία θα έρθει με τη βοήθεια του ταμπλό. 59 όλα. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Μπατζάκας. Για Τζιτζόγλου έδωσε στον Αργυρόπουλο. Και πάλι για Τζιτζόγλου. Θέλει να πλησιάσει Αργυρόπουλος. Από τα δεξιά θα σκοράρει. 59-61. Μπουρβέλος. Πίνει έξω Αθανασίου, νωρίτερα το έβαλε. Να δούμε τι θα κάνει τώρα. Έχουμε τεχνική ποινή. Καθώς σου βάρεσε παλαμάκια, ο Αργυρόπουλος το παραδέχεται κιόλας. Κάνει δώρο εδώ στους αντίπαλους του. Ο Αργυρόπουλος. Μάλιστα, η μπάλα θα μείνει στην κατοχή των σκακιστών, καθώς έχουμε βελάκι το οποίο δείχνει σκακιστές. 60-61 τώρα. Και ευκαιρία των γηπεδούχων να περάσουν μπροστά. Αντιράκης αφήνει στον Κουρβέλο. Νέο σφύριγμα. Συμπληρώνονται τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων και έχουμε νέες βολές για τους σκακιστές. Αργυρόπουλος θα περάσει εκτός στην θέση του Ευμορφόπουλος. Μπουρβέλος μέσα η πρώτη. Σοπαλία στο μάτς ξανά, 61-61. Μέσα και η δεύτερη. Και οι σκακιστές πλέον μπροστά στο σκορ με 62-61. 1:20 πριν το τέλος. Σιώτρας. Υποπίεση το δίποντο, δεν μπαίνει. Κανδυράκης καθαρίζει. Σπυρό Κανδυράκης. Δεν εκτέλεσε αυτό τον Αθανασίου. Ποιος θα πάει από τα δεξιά. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Μιχαηλίδη. Γίνεται το φάουλο από τον Κοντακιώτη. Σειρά τώρα του Μιχαηλίδη να πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και να φτιάξει για μια μικρή διαφορά για την ομάδα του, η οποία από νωρίτερα με τις δύο στόχες βολές του Κουρβέλου έχει πάρει τα ηνία. Έξω πρώτη από τον Μιχαηλίδη. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει κι αυτή. Θα μένει ευκαιρία μεγάλη από τους σκακιστές. Για Τζιτζόγλου. Τζιότρας. Για τα βήματα βρέθηκε στο παρκέ. Έχει κάνει το φάουλο Μιχαηλίδης. Όχι, ο Κανδυράκης έχει κάνει. Για μαρτύρε το Κανδυράκης για το συγκεκριμένο σφύριγμα. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Aces. Ετοιμάζεται να περάσει το μάτς ο Αργυρόπουλος και πάλι παίρνει την θέση του Κοντακιώτη. Μέσα η πρώτη βολή. 62 όλα. Δύο στις δύο από τον Τσιότρα. 62-63. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Κουρβέλος. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κουρβέλος το θέλει το σου. Το παίρνει και το βάζει. Πολύ μεγάλο σου του Κουρβέλου. 65-63. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσιότρας. Με τα αριστερό δεν θα τελειώσει καλά. Μαζεύει ο Μιχαηλίδης. Συν 2 για τους σκακιστές. Πρέπει να κάνουν φάουλ και θα το κάνουν τώρα με τον Τσιότρα οι φιλοξενούμενοι.
Και έτσι ο Μπουρβέλος οδηγείται στην άλλη πλευρά, ενώ οι σκακιστές έχουν το υπέρ του συν 2, υπενθυμίζω, με την τρίποντη εκτέλεση του Μπουρβέλου νωρίτερα. Ένα μεγάλο σουτ από τον παίχτη των σκακιστών, ο οποίος ένιωσε αυτοπεποίθηση εκεί και τελικά έφερε και αποτέλεσμα. Έξω η πρώτη όμως εδώ από τον Μπουρβέλο, παραμένει το 65-63 στα 15,5. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Μπουρβέλος έτοιμος για την δεύτερη. Τη βάζει. 66-63. Ματζάκας, 12 δευτερόλεπτα. Πιέζεται από δύο. Τσιότρας πήρε στα 7 δευτερόλεπτα. Για Ζιτζόγλου για τριστέ. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπουρβέλο, ο οποίος είναι ο καθοριστικός παίκτης του παιχνιδιού και αυτός που δίνει και τη νίκη στους σκακιστές, οι οποίοι θα φτάσουν πλέον στο 5-1. Ενώ από την άλλη εσείς θα γνωρίσουν την ήττα και θα πέσουν στο 3-4. Αυτά εδώ από το Γουσουκού. Σκακιστές εσείς μετά από ένα εξαιρετικό μάτς, 66-63.